πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λουσέρο με γεμάτη περιοχή, κοντά του ο Κλέιτον. Λουσέρο το σκέφτεται δεύτερη φορά. Απευθείας η εκτέλεση στην καρδιά της άμυνας, 1-0. Ο Γούτας στο τρίτο λεπτό. Πρώτη φάση, πρώτη τελική προς την εστία, γκολ για την Ξάθη. Ο ιδανικότερος τρόπος για να αρχίσει το παιχνίδι για τη θρακική ομάδα. Κρατάει ο Παξεβανίδης, δέχεται πίεση από τον Κλωναρίδη. Πλάγιο out για την Ξάθη, παίζει γρήγορα ο Παξεβανίδης. Λουσέρο, δύο παίχτες της Ξάθης, τρομερή απόκρουση από το Στυλ. Συνεχίζεται η φάση. Δεύτερη απάντηση Στυλ στο Βασιλακάκη. Διώχνει ο Μπούρμπος, Βασιλακάκης, τι γίνεται. Δοκάρι και μέσα. 2-0. Σε μία φάση διαρκείας. Ο Στυλ έκανε τα πάντα για να κρατήσει απαραβίαστη την εστία του σε αυτή την πολιορκία της Ξάθης, η οποία όμως ξεκίνησε από την οξυδέρκεια του Παξεβανίδη στη γραμμή να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο out. Να ευνηδιάσει και να βρει απροετοίμαστη την άμυνα του Παναθηναϊκού. Από εκεί και μετά ο Στυλ έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει μακριά την μπάλα που έκαιγε τη φωτιά από την εστία του. Ο Μπούρμπος, ο Λαγός, ο Νάνο. Νάνο, ο οποίος ψάχνει να βρει τον Καρέλη. Ευκαιρία τώρα για τον Παναθηναϊκό. Μειώνει ο Παναθηναϊκός. Βλέπουμε τρομερό παιχνίδι στα πηγάδια. Άμεση η απάντηση στο δεύτερο γκολ της Ξάνθης. Η μείωση από τον Καρέλη. Ίσως τον πιο φορμαρισμένο παίχτη του Παναθηναϊκού στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Τρίτο συνεχόμενο γκολ για τον Καρέλη. Ένα στην Ευρώπη, δύο στο πρωτάθλημα. Κόρνερ για την Ξάνθη με τον Κλέιτον στη γωνία να εκτελεί με το δεξί. Η μπάλα που περνάει και πηγαίνει στα δίχτυα. Είναι ο Σολτάνη. Έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 41. Στο 52 βρίσκει στόχο για το 3-1 υπέρ της θρακικής ομάδας. Όπως το πρώτο γκολ, έτσι και στο δεύτερο από κόρνερ βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα η ομάδα του Λουτσέσκου. Σολτάνη με τον Παπαστεριανό. Η κάθετη για τον καπετάνο. Κάτω η σημαία, παιχνίδι που συνεχίζεται κανονικά. 4-1. Ο καπετάνος σκοράρει σε ένα ακόμη παιχνίδι. Είχε βάλει δύο γκολ στη νίκη της Ξάνθης επί του ΠΑΟΚ με 4-2. Σκοράρει σήμερα και κάνει 4 τα γκολ της Ξάνθης στο 63. Δόνης, Κλωναρίδης, Δόνης, Δίνας, Καρέλης, 4-2. Πάλι ο Καρέλης. Πάλι αυτός θέλει να πάρει στις πλάτες του τον Παναθηναϊκό για να τον κρατήσει ζωντανό στο παιχνίδι. Όπως το πρώτο ημίχρονο στο 17, έτσι και τώρα στο 65, ο Καρέλης, ο πρώτος σκόρερ των πράσινων, είναι εκεί που πρέπει για τον Παναθηναϊκό για να νικήσει τον Κυριακίδη.